μια αστραπιαία επιχείρηση, Έλληνες και Αμερικανοί κομάντος αποβιβάζονται στην πετρελαϊκή εγκατάσταση που έχει καταληφθεί από εχθρικές δυνάμεις. Ομάδες των ειδικών επιχειρήσεων επιτίθενται από ξηρά και θάλασσα. Αμερικανοί πεζοναύτες υποστηρίζουν την επιχείρηση με πραγματικά πυρά από σκάφος ανορθόδοξου πολέμου. Ενισχύσεις καταφθάνουν με ελικόπτερο Σινούκ που αποβιβάζει λέμβους με αμφίβιους καταδρομής. Την επιχείρηση ανακατάληψης ενεργειακών εγκαταστάσεων υποστηρίζουν από αέρος ελικόπτερα Απάτσι, αλλά και αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν ηχηρό μήνυμα συνεργασίας, κάνοντας προβολή στρατιωτικής ισχύος σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Επί ένα ολόκληρο μήνα, τμήματα των ειδικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεκπαιδεύονται σε σενάρια όπως αυτό της μη συνενετικής μειοψίας που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες απειλές που αναδύονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πάντα σημαντικό το να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με φίλους και συμμάχους στην περιοχή, γιατί αυτού του είδους συνεργασίες συντείνουν και επιτείνουν αυτό για το οποίο προσπαθούμε, δηλαδή την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας και σταθερότητας στην περιοχή. Η συνεκπαίδευση των τμήματων ειδικών επιχειρήσεων ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Illustrates the unique capacity that Greece has to build bridges, but also to act as a force multiplier for NATO. And for our alliance in a wider region. Την ίδια ώρα, Αιγυπτιακά Ραφάλ και Εμμυρατινά F-16 έχουν μετασταθμεύσει στην Κρήτη για μια σειρά από κοινές ασκήσεις με την πολεμική αεροπορία, ενώ η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την πρώτη ετοιμοπόλεμη εξάδα Ραφάλ στις αρχές Ιανουαρίου.